κυπελούχος Ελλάδος και κάτοχος του Champions League στην Ευρώπη. Όλα αυτά δεν είναι και λίγα για έναν καλοδοσφαιριστή που είχε περάσει πολλά μέχρι να φτάσει ξανά στην κορυφή. Ο Δημήτρης Μαυροϊδής όμως έχει κριτική ψυχή. Άλλωστε κατάγεται από το χωριό Βρύσες, Νεαπόλεως, ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Κρήτης και όχι μόνο για το Μεραμπέλο. Και επειδή δεν ξεχνάει το χωριό του, ούτε το χωριό ξεχνάει τον ίδιο τον Δημήτρη Μαυροϊδή και τον τίμησε σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι πάντα μέσα μου έχω κοντά το χωριό μου και το μέρος μου και πάντα όταν παίζω και γι' αυτό. Ήταν σημαδιακό που φέτος το κύπελο που πήραμε με την ΑΕΚ παίζαμε μέσα στην Κρήτη και μέσα μου πίστευα πραγματικά ότι αυτό είναι σημαδιακό, ότι αυτό κάτι σημαίνει από το Θεό, ότι η ΑΕΚ έτσι θα βγει από τα πέτρινα χρόνια παίρνοντας κύπελο μέσα στην Κρήτη. Μπράβο. Έτσι έγινε. Όπως είπα, ποτέ δεν ξεχνά το μέρος μου και πάντα αγωνίζομαι γι' αυτό και ελπίζω να σας κάνω υπερήφανους και να συνεχίσω να σας κάνω. Ευχαριστώ. Στην εκδήλωση που έγινε στο πανέμορφο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, στα ορεινά της Νεάπολης, στις Βρύσες Λασιθίου, τιμήθηκε άλλος ένας κριτικός καλαθοσφαιριστής που διαπρέπει στην Α1. Πρόκειται για τον Χρήστο Σαλούστρο του Προμηθέα Πατρών, με ρίζες από τα Νόγια. Ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Βρυσών. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ. Είναι η πρώτη έτσι βράβευση για μένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχω εδώ ανθρώπους, τους δύο μου γονείς, τις αδέρφια μου, θείες, που με έχουν στηρίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σαλούστρος Fan Club είναι. Τον κύριο Βασίλη, τον κύριο Κοφινάκη, είναι κάτι πολύ όμορφο. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο και από οποιοδήποτε βραβείο και από οποιοδήποτε μετάλλιο, το να σε βραβεύουν οι Κρήτες. Που εγώ όλους τους λέω στους χωριανούς μου, γιατί όπου σταθώ και όπου βρεθώ και λέω για την Κρήτη, όλοι με κοιτάζουν με θαυμασμό. Θεωρώ ότι αυτό εδώ μου δίνει δύναμη και συνέχεια. Και επειδή δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά, αλλά ήρθε η ώρα μάλλον να πω και κάποια πράγματα, θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους για μένα. Σε δύο γυναίκες, στη γιαγιά μου που μας άφησε πριν από λίγο καιρό, στην Αργυρό Κόφα. Και σε άλλη μία γυναίκα, τη γιαγιά μου, την Ελένη Σαλούστρο, που παλεύει για τη ζωή της κάθε μέρα. Κι αν ο Μαυροϊδής πήρε δύο σπουδαίες κούπες φέτος με την ΑΕΚ και ο Σαλούστρος διέπρεψε στη μεγάλη κατηγορία, στη μουσική της Κρήτης διαπρέπει πάντα η σταθερή αξία που λέγεται Ψαραντώνης και μαζί του ολόκληρη η οικογένεια Ξυλούρη. Ο επίλογος της βραδιάς της Βρύσες Νεαπόλεως Λασιθίου ήταν δικός της. Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε ο δημοσιογράφος Βασίλης Κουντής, ενώ ψυχή της διοργάνωσης ήταν ο Νίκος Κοφινάκης.